Αυτό που αποτυπώνεται και σε αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία στηρίζετε όλοι σας με τις όποιες επιμέρους διαφορές, σαρώνει τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Το 30% των μισθωτών, ένα στους τρεις, βγάζουν το μήνα με 345 ευρώ. Ποιος μπορεί να ζήσει με αυτά, θα μου πείτε κανείς, αλλά είναι δημιούργημά σας. Η μερική απασχόληση και οι άλλες μορφές ευελιξίας έχουν οδηγήσει το μέσο μισθό στα 785 ευρώ. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, απότοκα της πολιτικής όλων σας, κυριαρχούν σε σχέση με τις σταθερές εργασιακές σχέσεις. Τα ολιγόμενα κακοπληρωμένα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας ανακυκλώνουν την ενεργία, χρησιμοποιούνται για την περικοπή δικαιωμάτων. Σε σύνολο 2.307.681 μισθωτών ιδιωτικού δικαίου, οι 708.000, το 30,68% εργάζονται με μερική απασχόληση. Η μέση απασχόληση ήταν 16,6 ημέρες το μήνα. 3 στους 10 μισθωτούς εργάζονται με μερική απασχόληση με μέσο μισθό μόλις 406 ευρώ μεικτά, 345 ευρώ καθαρά. Η ευελιξία και η μισθή πείνας είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση. Μεγάλο μέρος των μισθωτών δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, αν και εργάζονται. Στην πραγματικότητα βρίσκονται κάτω και από τα στατιστικά όρια της φτώχειας. Η κυριακάτικη αργία καταργήθηκε. Ξεκίνησε με 8 Κυριακές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πήγε στις 32 με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη έσπευσε να δώσει πρόσθετα όπλα στην εργοδοσία για να αυξήσει την κερδοφορία της με τη θεσμοθέτηση του απλήρου του δεκάωρου και την αύξηση των ωρών υπερορίας που ταυτόχρονα έγιναν και πιο φθηνές. Είναι παντελής η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων σε όλους τους κλάδους. Στους χώρους δουλειάς δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδη κανόνες ασφάλειας και προστασίας. Τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι καθημερινά. Η ελευθερία που απολαμβάνουν οι εργοδότες δίνουν αέρα στα πανιά της εργοδοτικής βίας και ασυδοσίας. Ο απεργοκτόνος νόμος Αχτσόγλου εμπλουτίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο Χατζηδάκη, που θεωρεί ψυχολογική βία ακόμη και το μοίρασμα της ανακοίνωσης του σωματείου έξω από το χώρο δουλειάς, με δικαίωμα απέτησης από την εργοδοσία αποζημίωσης από το σωματείο και κήρυξης απεργίας παράνομης και καταχρηστικής. Ο νόμος Κατρούγκαλου ενσωμάτωσε και νομοποίησε όλες τις αντισφαλιστικές μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πριν και επεκτάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο για τις επικουρικές συντάξεις. Στο ασφαλιστικό, οι κυβερνήσεις, η μία συνεχίζει τις ανατροπές από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη. Ο εργαζόμενος με τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι επενδυτής και όχι ασφαλισμένος. Σειρά μετά την επικουρική έχει, όπως δηλώνεται, η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη. Όπως σε όλους τους προηγούμενους, έτσι και σε αυτόν τον προϋπολογισμό αποτυπώνεται σε αριθμούς οι μεγάλες ανατροπές που έχουν γίνει στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, στις μεγάλες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος της σταθερής δουλειάς με δικαιώματα. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης που θα προκύψει από την υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού, που θα είναι η βάση του επόμενου με νέες αντιλαϊκές προβλέψεις. Εργάτες φθηνοί, χωρίς δικαιώματα, που μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους βιοπαλιστές αγρότες που συνεισφέρουν με 95% στα έσοδα του κράτους, στερούνται ακόμη και βασικών διατροφικών αναγκών, υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πρόνοιας, καίγονται και πνίγονται λόγω της επιλογής σας να μην γίνονται έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, γιατί δεν έχουν όφελος, δεν φέρουν κέρδος. Η μείωση των χρηματοδοτήσεων του προϋπολογισμού σε βάρος της κοινωνικής πολιτικής και τη στήριξη των λαϊκών αναγκών για συντάξεις, επιδόματα ενεργείας, πρόνοια και υγεία και εν μέσω πανδημίας φορτώνει με επιπλέον βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Για το 2022 τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης περικόπτονται κατά 1,133 εκατομμύρια, μείον 5,25%. Το κονδύλι για τους ανέργους κατά 149 εκατομμύρια λιγότερο, παρότι η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα. Για παροχές υγείας περικόπτονται 68 εκατομμύρια ευρώ. Οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να συμπιέζονται και όπως δείχνουν και οι προϋπολογισμοί των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης, η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις παραμένει σταθερή. Το πάγωμα αυτής της δαπάνης, παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, αλλά και την εκταμείευση ποσών για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, αποδεικνύει ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ πετυχαίνει τους στόχους του, καθώς οι νέες συντάξεις είναι πολύ μικρότερες από τις συντάξεις των παλιών συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν από τις χαμηλές συντάξεις τους το χαράτσι στο ΑΚΑΓΕ υπό τη μορφή της εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 398 εκατομμύρια ευρώ. Το χαράτσι περί υγείας που συνεχίζει από το 2015 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 4,5 δις μέχρι τώρα. Με τα δημοσιευμένα στοιχεία τα δικά σας, το 27% των συνταξιούχων καλείται να τα βγάλει πέρα με 470 ευρώ περίπου. Το 38% των συνταξιούχων, περίπου 1 εκατομμύριο, παίρνει σύνταξη 580 ευρώ. Την ίδια στιγμή η μέση επικουρική σύνταξη και ύστερα από τους συνεχείς αντισφαλιστικούς νόμους, ίσα που περνάει τα 100 ευρώ. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται πως είναι πάνω από 150.000 οι κύριες συντάξεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και αντίστοιχα 125.000 στην επικουρική. Με βάση και τον προϋπολογισμό καταγράφεται η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή στον εργατικό μισθό που παρατείνεται και για τη νέα χρονιά. Τα επιδόματα προς ανέργους θα περικοπούν κατά 149 εκατομμύρια, όταν περίπου 9 στους 10 ανέργους δεν λαμβάνουν καμιά στήριξη. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι φτάνουν στους 987.763, που από αυτούς επιδοτούνται 104.000, δηλαδή περίπου ένας άνεργος στους 11. Πραγματική σφαγή γίνεται με τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού προς τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα και στον ΙΟΠΗ, καθώς το 2022 κόβεται 348 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με φέτος. Η καταριστική ανάπτυξη ούτε είναι ούτε μπορεί να γίνει ποτέ ανάπτυξη για όλους, ούτε μπορεί να γίνει δίκαια. Πότε ανεβαίνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ανεβαίνουν όσο σαρώνονται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όσο μεγαλώνει η αδικία σε βάρος των πολλών. Η εργατική τάξη είναι ανάγκη να διεκδικήσει την άμεση ουσιαστική αύξηση των εργατικών μισθών. Είναι πρόκληση αύξηση των 0,50 λεπτών του ευρώ στο μεροκάματο, την κατάργηση του κατάπτυστου του νόμου Βρούτση Αξιόγλου και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις, ειδικά αυτή την περίοδο που η ακρίβεια κάνει πιο δύσκολη την επιβίωση της λαϊκής οικογένειας. Η αύξηση στους μισθούς είναι σημαντικό μέτωπο πάλης της εργατικής τάξης. Οι αγώνες που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο είναι η ελπίδα. Αυτοί δίνουν απάντηση στην εργοδοσία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δίνουν απάντηση στην εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία. Η εκτεταμένη καταστολή δεν μπορεί να καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους τόπους δουλειάς, να τελειώσουμε τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Οι νικηφόρες κινητοποίησης της Ιφούντ, της Κόσκο, αλλά και άλλων δημιουργούν ανάταση και αγωνιστή αισιοδοξία, δείχνουν το δρόμο. Σπάει την ητοπάθεια, δυναμώνει συνολικά ο διεκδικητικός αγώνας από τα κάτω. Αυτοί οι αγώνες δείχνουν τη δύναμη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και των οργανώσεών του ενάντια στην πολιτική που διαλύει εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι φωνάζουν: θέλετε συνένεση να φτάσουμε στον πάτο, οργάνωση παντού. Να έρθουν τα πάνω κάτω. Ναι, η οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και του λαού, η ισχυροποίηση των φορέων της λαϊκής πάλης μπορεί να δώσει απάντηση στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης. Ως ΚΚΕ καταθέσαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πρόταση νόμου των 530 οργανώσεων των εργαζομένων για επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ως βάση για αυξήσεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση όλων των αντεργατικών και ασφαλιστικών νόμων, κατάργηση των ευέλικτων μορφών εργασίας, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, αφορά του 13ου, 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης, ουσιαστική προστασία των ανέργων με το 80% στο 751 ευρώ μισθό για όσο διαρκεί η ενεργεία. Ως ΚΚΕ καλούμε τους εργαζόμενους και ας μη συμφωνούν όλα μαζί μας σε συμπόρευση με αυτή τη γραμμή στο κίνημα, στην ίδια τη ζωή και τη διεκδίκηση των σύγχρονων αγών των εργατικών λαϊκών αναγκών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.